Είναι τα πράγματα πολύ σοβαρά στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, θέλω να την κάνω αυτή την ανακοίνωση επίσημα. Υπάρχουν αποδείξεις, ντοκουμέντα, έχει γραφτεί. Είναι στοιχειωμένη. Είναι στοιχειωμένη. Μην γελάτε, παιδιά, είναι στοιχειωμένη η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Εκεί που έκανα εκπομπή, εμφανίστηκε το φάντασμα του Αλέξη Μητρόπουλου που βγαίνει στον αυτιά. Εμφανίστηκε στο στούντιο του Παπαδάκη. Θα το δείτε τώρα και όχι μόνο. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθήστε το. Μάλιστα. Σου λέει, κοίτα, εγώ δεν το είχα και πολύ ανάγκη, λέει ένας εδώ πέρα. Κατάλαβες. Τι έχει γίνει εδώ, ρε παιδιά. Τι ήταν αυτό. Ο κύριος Μητρόπουλος. Είδα το φάντασμα του Μητρόπουλου. Είδα το φάντασμα του Αλέξη Μητρόπουλου. Το είδες κι εσύ. Είναι στοιχειωμένη η εκπομπή. Τι λες, μωρέ. Το είδα. Ορκίζομαι, το είδα. Γέλα, γέλα, Χρύσα. Εγώ το είδα το φάντασμα του Μητρόπουλου. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Προχωράμε. Τι λέγαμε πριν για τις συντάξεις, νομίζω, ε. Τι ήταν αυτό. Τι είδες πάλι, ρε Γιώργο. Είδα το φάντασμα του Γιώργου αυτιά. Εμφανίστηκε σαν εκείνον τον Φρέντι. Τον Γερμανό. Όχι, μωρέ, αυτόν με τις λεύκες. Τον Κρούγκερ. Αυτόν. Παιδιά, τι γίνεται. Πάγωσε το αίμα μου, ε. Ναι, παιδιά, αυτό δεν είναι το καλημέρα Ελλάδα. Αυτό είναι το Παρασκευή και 13 στο φελέκι μου. Τι ήταν αυτό. Εγώ δεν είδα τίποτα. Το φάντασμα αυτού του τσακατσάκα. Αυτός από το Survivor, μωρέ. Πώς το λένε. Τσακατσούκας. Αυτός. Μέγας είσαι, κύριε. Χρύσα, πάνε φέρε σκόρδα. Ή μάλλον άσε, μην πας. Κάτσε εδώ, δίπλα μου. Το ακούτε. Μάγκες, η εκπομπή είναι στοιχειωμένη. Τι ήταν αυτό. Μανιτάρι μαγικό. Είδα το φάντασμα του φιδιού. Η πιο δηλητηριώδης ύπαρξη στον πλανήτη. Τον Χρήστο Κιούση, λες. Αυτό ήταν. Έρχεται το τέλος. Να το. Αυτό είναι βαρύ. Το φάντασμα του Λίκο Κωνσταντινίδη. Άντε, 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 άντε. Και κουνιέται κιόλας. Κουνιέται κιόλας, είναι ζωντανό.